Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube, το οποίο είναι ψυχοεκπαιδευτικό και ασχολείται με πολλά ζητήματα και κυρίως με τις σχέσεις των ανθρώπων και τις δυναμικές των σχέσεων των ανθρώπων. Και πολύ συχνά στο κανάλι αυτό μιλάμε για τον αρκισισμό ο στυλ προσωπικότητας που πρόκειται για μία μάστιγα στην εποχή μας. Γλιτώνεις ποτέ από έναν άρχισο πρώην. Ένα σχόλιο κάτω από ένα πρόσφατο βίντεο στο κανάλι, το οποίο δίνει αφορμή για να φτιάξουμε αυτό το vlog, αυτό το βίντεο blog, αυτή την ανάρτηση με βίντεο, που αφορά πολύ κόσμο, δυστυχώς. Θέκλα, σε ευχαριστώ, λέει φίλη, σε ακούω συχνά. Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Οι σύντροφοι ναρκισιστές δηλαδή, αναφέρομαι στους άνδρες, ενώ δεν έχουμε αποκλείσει και τις γυναίκες βέβαια, αλλά θα ήθελα να θέσει ένα ερώτημα σε γυναίκε που έζησαν πολύ καιρό με έναν τέτοιο σύντροφο. Μία γυναίκα ρωτάει και θέλει να ακούσει από άλλε γυναίκε οι οποίε έζησαν πολύ καιρό με έναν άντρα ναρκιστή. Να Πώ συνέχισαν τελικά τη ζωή του, Βρήκα μια ισορροπία με νέα σχέση, Έφτιαξαν τη ζωή τους. Ξέρω πολλές τους ξερω πολλες περιπτωσεις που οι γυναίκες οι περισσότερε στη συνέχεια ήταν τόσο τραυματισμένε και συνέχισαν ένα μοναχικό δρόμο. Μήνα μόνε του δηλαδή. Πολύ θα ήθελα να μάθω σε τι ποσοστό κατάφεραν να ελευθερωθούν πραγματικά και ουσιαστικά όχι μόνο ότι χώρισαν από εκείνο τον άνθρωπο. Χώρισαν πραγματικά ποτέ ή τα σημάδια είναι χαραγμένα πολύ βαθιά και έτσι εξακολουθεί να υπάρχει στη ζωή του. <χαι> και έχω βάλει αυτό τον τίτλο: Γλιτώνει ποτέ από έναν άρχισο πρώην, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η φίλη που έχει γράψει αυτό το ερώτημα κάνει μια αντανάκλαση τη δική τη κατάσταση, ότι μπορεί να έχει χωρίσει από έναν ναρκισιστή, αλλά είναι ακόμη τα σημάδια τη ναρκιστική κακοποίηση μέσα τη, και έτσι νιώθει ότι δεν έχει γλιτώσει ουσιαστικά από αυτό. Γλιτώνει ποτέ από έναν ναρκιστή σου πρώην, εξαρτάται είναι η απάντηση. Δεν γνωρίζω τα στατιστικά ευχαρίστω στα σχόλια να γράψετε τις δικές σας εμπειρίες και να κάνουμε έτσι μια άτυπη δημοσκόπηση ε, για το πόσες γυναίκες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν ουσιαστικά έναν άρχισο πρώην και να προχωρήσουν ουσιαστικά με τη ζωή τους και πόσες όχι. Εγώ αυτό που θα κάνω στο βίντεο αυτό είναι να απαντήσω με ποιο τρόπο γλιτώνει μια και καλή από έναν αρχισιστή πρώην και γλιτώνει μια και καλή από την τάση να τα φτιάχνεις με ναρκισίστες. Παλιά μιλούσαμε για τον μαλακομαγνήτη, τώρα μιλάμε για τον ναρκισομαγνήτη. Κάποιοι από εμά και άντρες και γυναίκες φαίνεται ότι έχουμε έναν ναρκισομαγνήτη. Δηλαδή ελκύουμε και βρίσκουμε ελκυστικούς ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Αυτοί οι οποίοι βρίσκουν ελκυστικού του ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα χωρίζονται σε δύο κατηγορίε, προβληματικέ κατηγορίε. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που είναι ναρκισιστέ οι ίδιοι. Εάν κάποιο είναι ο ίδιο ναρκισιστή, βρίσκει πολύ πιο ελκυστικό έναν άλλον ναρκισιστή παρά ένα συνεξαρτώμενο. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα και να το εμπεδώσουμε όσοι έχουμε διαγνωστεί με προβλήματα συνεξάρτηση. Γιατί όσο και να προσπαθήσουμε να μα αγαπήσει ένα ναρκισιστή, ποτέ δεν θα νιώσει τέτοιο ενδιαφέρον για μα όπω θα νιώσει για έναν fellow narcissist. Για κάποιον ο οποίο είναι επίση ναρκιστή. Και τα ζευγάρια, τα εγκληματικά ζευγάρια, αυτά που καταστρέφουν τι ψυχέ των παιδιών τους, αυτά που κατατρώνει τι άρκε του, είναι ζευγάρια που είναι δύο ναρκιστέ μαζί. Έντονε σχέσει, πολύ δυνατέ σχέσει, παθιασμένε σχέσει δύο ναρκιστών μαζί που φτιάχνονται και μόνο στην ιδέα του να πολεμούν ένα ένας τον άλλο και να κατατρώνε ο ένας τις σάρκες του άλλου, ξαναλέω με ολέθρια αποτελέσματα για τα παιδιά τους. Δεν νιώθω καμία απολύτως συμπόνια για δύο ναρκισιστές που είναι μαζί και θέλουν να βασανίζουν ο ένας τον άλλο, νιώθω όμως τεράστια συμπόνια για τα παιδιά τους και νιώθω μια τεράστια γανάχτιση για τις πολλές, πολλαπλές ταλαιπωρίες τις οποίες υποβάλλουν τα παιδιά τους. Είναι άθλιοι και άθλια όντα. Δύο ναρκιστέ μαζί σε μία οικογένεια με παιδιά που παίζουν αυτό το αρρωστημένο παιχνίδι εξουσίας μεταξύ τους και καταστρέφουν τι ζωέ των παιδιών του ταυτόχρονα. Άρα, μία κατηγορία ανθρώπων που ελκύεται από του ναρκιστέ είναι αυτοί που είναι επίση ναρκιστέ. Η άλλη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτόμενοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το σοβαρότατο ψυχολογικό πρόβλημα της συνεξάρτησης. Έχουμε κάνει επεισόδιο στο podcast για τη συνεξάρτηση, είναι το έκτο επεισόδιο αυτό για τη συνεξάρτηση και το πέμπτο επεισόδιο είναι αυτό για τον αρκισισμό και εννοείται ότι θα βάλω το σύνδεσμο και για τα δύο επεισόδια στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Η συνεξάρτηση είναι μια αρρωστημένη συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει με χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει μεγαλώσει με συναισθηματική αποστέρηση, έχει μεγαλώσει νιώθοντας πως δεν είναι αξιαγάπητος, δεν είναι αξιαγάμητος, είναι ένας άχρηστος άνθρωπος ο οποίος πρέπει να προσκοληθεί πάνω σε ένα τέρας για να νιώθει ότι έχει νόημα η ζωή του. Οι συνεξαρτώμενοι έλκονται από ναρκισιστές, έλκονται από κακοποιητικούς ανθρώπους, Ερωτεύονται ναρκιστέ, ερωτεύονται κακοποιητικού ανθρώπου, πλών με συγχωρείτε με του κακοποιητικού ανθρώπου, και μπαίνουν σε μια διαδικασία στην οποία παίζουν ένα ηλίθιο παιχνίδι, το οποίο είναι καταδικασμένο στην αποτυχία, όπου προσπαθούν να αλλάξουν τον ναρκιστή, να ικανοποιήσουν τον ναρκιστή, να πάρουν αγάπη από έναν άνθρωπο ο δεν θέλει, δεν γουστάρει να δώσει αγάπη και δεν είναι σε θέση να δώσει αγάπη γιατί ουσιαστικά δεν αγαπάει τον εαυτό του. Οπότε, αν έχουμε σχέση με έναν ναρκισό, είτε είμαστε ήδη ναρκισιστές, είτε είμαστε συνεξαρτόμενοι. Στην περίπτωση που είμαστε ήδη ναρκισιστές, δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν θα πω ψέμα. Όταν ο άνθρωπος έχει επιλέξει ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας, όταν ο άνθρωπος έχει επιλέξει ξανά και ξανά να μην δουλεύει πνευματικά και να μην κάνει δουλειά με τον εαυτό του, δεν έχει σωτηρία. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί άνθρωποι με αρχιστεστικό στυλ προσωπικότητας παρακολουθούν το κανάλι μας. Μέσα στις 95 τόσες χιλιάδες συνδρομητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κανάλι, σίγουρα υπάρχουν αρκετοί που είναι αρχιστεστές. Γιατί... Η ποσόστοση στο γενικό πληθυσμό των ναρκισιστών είναι αρκετά υψηλή. Παρόλο που η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στο γενικό πληθυσμό, το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα επικρατεί. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα παρά χωρί ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Άρα υπάρχουν και στο κανάλι μα ναρκισιστέ οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο και σε αυτό το σημείο θα το κλείσουν αυτό το βίντεο. Θα πούν τι βλακίε λέει αυτή, γιατί λέει πω είμαι ναρκισίστρια, γιατί λέει πω είμαι ναρκισιστή, αφού εγώ βασανίστηκα σε αυτή τη σχέση από αυτόν τον κακοποιητικό πρώην τον άρχισο και θα κλείσουν το βίντεο. Και έτσι δεν θα έχω σωτηρία. Δυστυχώ δεν έχω σωτηρία. Και ο λόγο που το λέω είναι επειδή έχω δουλέψει αρκετέ φορέ στο γραφείο με θεραπευόμενου οι οποίοι είχαν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και όσο και αν προσπάθησα, όσε ώρε και αν αφιέρωσα, Όσο επιμελή και αν ήμουν στη ψυχοθεραπεία, δεν υπήρχε κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Ουσιαστικό. Μπορεί να άλλαξαν επιφανειακά κάποιου τρόπου λειτουργία, να γίναν πιο ευγενικοί στι συμπεριφορέ τους και στον τρόπο μιλίας του. Ουσιαστικά όμω δεν άλλαξαν. Γιατί δεν πρόκειται για ψυχολογικό πρόβλημα, πρόκειται για μια ηθική επιλογή, την επιλογή του δρόμου τη κακία στην περίπτωση του ναρκισισμού ο άνθρωπο που είναι ναρκιστή έχει επιλέξει ξανά και ξανά ξανά και ξανά το δρόμο τη κακίας, Μέχρι που αυτό ο δρόμο, αυτό ο τρόπο λειτουργία, η κακία έχει γίνει δεύτερη του φύση. Οπότε δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα ναρκιστή. Ούτε τον πρώην ναρκισό θα συνεχίσει να έχει μέσα του θυμό Μνησικακία, εκδικητικότητα για τον πρώην τον ναρκιστή, ότι πρώην την αρχισίνα, την αρχισίστρια, και δεν θα μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του, και δεν θα μπορεί να αλλάξει το τι τον έλκει. Γιατί για να αλλάξει αυτό που σε έλκει, για να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, ώστε πλέον να μην βρίσκει σεξ, να μην βρίσκει ελκυστικού, να μην βρίσκει ακαταμάχητου του ναρκιστέ, πρέπει να δουλέψει με τι δικέ σου ελλείψει με τις δικές σου ατέλειες, με τα δικά σου προβλήματα. Και οι ναρκισιστές είναι αλλεργικοί στην πνευματική εργασία, είναι τεμπέλιδες. Άρα, αν κάποιο είναι ναρκισιστής και ελκύεται από ναρκισιστές και μπαίνει σε προβληματικές σχέσεις με άλλους ναρκισιστές, δεν μπορεί να ξεπεράσει ούτε τους πρώην ναρκισιστές, ούτε την ακαταμάχητη επιθυμία να τα φτιάχνει με ναρκισιστές. Ακόμη και αν τα φτιάξει με κάποιον που δεν είναι ναρκισιστής, θα βαριέται και θα τον βρίσκει αδιάφορο θα τον βρίσκει κάποιον ο οποίος δεν είναι τόσο σημαντικός και τόσο αξιαγάπητος, αξιαγάμητος και το καθεξής. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίσταση που κάποιος τα φτιάχνει με έναν αρκησιστή ή ελκύεται από αρκησιστές επειδή είναι συνεξαρτόμενος. Εάν είσαι συνεξαρτόμενος και έχεις αυτό το μοτίβο να σε ελκύουν οι μπορείς να ξεπεράσεις τον αρκησιστή. Πώς? Με τη σκληρή δουλειά, το τρίπτυχο της σκληρής πνευματικής εργασίας ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και πνευματικός αγώνας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τον οποίο να ξεπεράσεις τόσο το πρόβλημα της συνεξάρτησης, όσο και το να πρώην, τους να έρκεις πρώην, τις να πρώην και το καθεξής. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Το να καθόμαστε να με ψημιρούμε, να κλεγόμαστε, να μεταθέτουμε την ευθύνη στους ναρκισιστές και να λέμε ότι εγώ είμαι κρίμα, είμαι ένας το και είμαι, είμαι, κρίμα και είμαι καημένο και με ελκύουν οι ναρκισιστές και με έχει βασανίσει αυτός ο ναρκισιστής ο πρώην, λέγω. δεν τον έχω κάνει μπλοκ, δεν τον έχω ξεκόψει, δεν έχω κάνει τι απαραίτητε κινήσει για να προστατεύσω τη ψυχή μου. Δεν έχω πάει no contact, δεν τον έχω μπλοκάρει από παντού. Δεν έχω ξεκινήσει εντατική και οξία ψυχοθεραπεία. Δεν κάνω συστηματικά ψυχοεκπαίδευση. Δεν αγωνίζομαι καθημερινώ για να μην υποκύψω στην εξάρτηση που έχω από την κακοποίηση. Τότε ναι, ο ναρκιστή δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή σου. Ούτε ο πρώη σου, ούτε ο παραπρώη σου, ούτε ο επόμενο ναρκιστή ή η επόμενη ναρκιστή. Φτάνει πλέον να κλεγόμαστε φτάνει πλέον να με και να θεωρούμε ότι είμαστε υπόδουλοι της μοίρα μας. Και ότι είμαστε ευάλωτοι στα χέρια των ναρκιστιστών χωρίς να υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε εμείς. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, τα οποία όμως προαπαιτούν εργασία, κόπο. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικά, συναισθηματικά και ηθικά τεμπέληδες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κοπιάσουν, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τους ναρκισιστές της ζωή τους. Όμως, κίντερ <έκπληξη> είστε και ήδη ναρκισιστές. Και γι' αυτό δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τους πρώην ναρκισιστές. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Ένας καλοήθης άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν έχει στυλ προσωπικότητα, όταν του δοθούν τα εργαλεία για να απελευθερωθεί, βάζει τη σκληρή δουλειά για να απελευθερωθεί. Ένα ναρκιστή όμω δεν πάει να παρακολουθήσει 500 βίντεο από 500 ικανότατου ψυχοεκπαιδευτέ, να πάει να επισκεφτεί του καλύτερου ψυχοθεραπευτέ του πλανήτη. Δεν πρόκειται ποτέ να βάλει τον κόπο, τον πνευματικό που χρειάζεται για να εξηγιάνει τη σχέση του με τον εαυτό του και του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο όσοι κλαίνε και κλαίγονται, όσοι και όσες με ψημιρούν, πολύ πιθανόν να είναι ναρκισιστές. Για να αρχίσουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί έχω φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο συνειδητοποίησα ότι οι ναρκισιστές είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νόμιζα παλαιότερα και επίσης βλέπω ότι και στο κανάλι υπάρχουν άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και αυτό διαφαίνεται και από τα σχόλια τους. Δεν μιλάω για όσου είχαν καταφανώ ναρκιστικά και κακοποιητικά σχόλια και μπήκαν σε απόκρυψη. Μιλώ και για άλλου ανθρώπου οι οποίοι σχολιάζουν ε, έτσι χαλαρά, αλλά φαίνεται μέσα από τα σχόλια του η μεμσημηρία του, φαίνεται μέσα από τα σχόλια του η διάθεση του να κλαφτούν, η διάθεση του να παραπονηθούν και καμία διάθεση για πνευματική εργασία, πνευματικό κόπο και πνευματική βάσανο. Η ψυχική, συναισθηματική και πνευματική τεμπελιά βροντοφωνάζει Ναρκισισμός Είτε μας άρεσε είτε όχι Μουα! Καλά ξεμπερδέματα με τους ναρκισιστές Καλά ξεμπερδέματα No contact Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το playlist για το no contact Yeah